Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στα πλαίσια της απεργίας που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Εργαζόμενοι και φοιτητές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις και πορεία διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στα κυβερνητικά μέτρα. Από νωρίς είχε στηθεί ο περίφημος νέος φράχτης στη Βασιλής της Σοφίας, ενώ από τις διαδηλώσεις είχαν αποκλειστεί κεντρικές οδοί της Αθήνας. Από τις προηγούμενες ημέρες είχαν καλεστεί τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Όλες οι συγκεντρώσεις, που αριθμούσαν περίπου 30.000 άτομα, έκαναν ξεχωριστή πορεία στο κέντρο της Αθήνας και κατέληξαν σε ξεχωριστά σημεία της πλατείας Συντάγματος, όπου και ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας. Οι εικόνες των τηλεοπτικών μέσων επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των διαδηλωτών πως εφαρμόστηκαν νέες πρακτικές από τις δυνάμεις των ΜΑΤ με μικρή χρήση χημικών και ανελαίτους ξυλοδαρμούς με κλομπ, ασπίδες και κλωτσιές. Παρόμοια αντιμετώπιση είχαν τόσο οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, όσο και οι υπόλοιποι πολίτες που βιντεοσκοπούσαν τις σκηνές βίας. Από τις επιθέσεις των ΜΑΤ, σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας και άλλα ειδησογραφικά μέσα, υπήρξαν τουλάχιστον 10 τραυματίες, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη 15 προσαχθέντων, οι 10 εκ των οποίων συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα.